παιδιά, τι μου κάνετε, είστε καλά? Το ξέρω ότι αυτόν τον καιρό είμαστε όλοι λίγο κάπως, μας κρατάει μια τρέλα, μας κρατάει μια μελαγχολία, μας κρατάει... Τέλος πάντων, μας κρατάει πάρα πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό. Τι να κάνουμε, μένουμε σπίτι παιδιά, να προσέχουμε να... Ακόμη και ο Θεός δεν είναι μαζί μας, βρέχει, πολύ ωραία. Δεν θα το σβήσω όμως, δεν πειράζει, θα αφήσω το βίντεο έτσι. Λοιπόν παιδιά, το ξέρω ότι δεν ανέβαζα αυτά το βίντεο, αλλά υπάρχει και τον καιρό από το YouTube, οπότε επανήλθα. Εδώ θα πέσω στο πρόβλημα. Λοιπόν, σχετικά με αυτό παιδιά, το βίντεο θα εξηγήσω λίγα πράγματα για αυτό το θέμα. Και στα επόμενα βίντεο θα δείτε κάποια πράγματα. Λοιπόν, για να μην πάει πάρα πολύ αυτό το βίντεο, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο λόγος που δεν ανέβαζα αυτόν τον καιρό βίντεο, θα σας το πω, γιατί με ρωτήσετε αρκετοί γι' αυτό, γιατί δεν ανέβαζες βίντεο και πώς δεν ανέβαζες κάθε Δευτέρα και όλα αυτά. Θα σας εξηγήσω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο που θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι υγιέστατη, γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτόν που ρωτάτε, γιατί νιώθω ότι σήμερα ενδιαφέρεστε γι' αυτόν και πραγματικά και άτομα και από Ελλάδα που με βλέπουν στο YouTube που με ακολουθούν και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω και στην Ελλάδα να πάνε όλα καλά και σε όλον εννοείται τον κόσμο να πάνε όλα καλά αυτά τα πράγματα. Αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Σχετικά με αυτό, δεν ανέβαζα παιδιά βίντεο γιατί με αυτή τον κορονοϊό, όσο γνωρίζετε, υπήρχαν κάποιες μικρές διαδικασίες στη δουλειά μου. Οπότε έπρεπε και εγώ να ετοιμάσω κάποια πράγματα, να μιλήσω με τις εταιρείες, να μιλήσω με τους πελάτες μου, με τους μαθητές μου και όλα αυτά. Υπήρχε μια μεγάλη διαδικασία για να μπορούμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας και όλα αυτά. Οπότε υπήρχε μια έτσι ένταση, τέλος πάντων, οπότε και εμείς ήρθαν και εμάς και σε όλον τον κόσμο εννοείται, μιλώ για μένα όμως φυσικά, μου ήρθε λίγο περίεργο, οπότε έτσι ήθελα λίγο να ερεμήσω και εγώ να σας πω την αλήθεια. Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά όμως, δεν συμβαίνει οτιδήποτε. Ευχαριστώ για αυτό γιατί παραπάνω με ρωτήσατε αν έχω κάτι οτιδήποτε. Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά, δεν έχω πάθει ούτε κορονοϊό ούτε τίποτα. Προσέχουμε όσο μπορούμε να προσέχουμε. Αυτά παιδιά, λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα έτσι λίγο να μιλήσουμε και να πούμε ότι επειδή είναι όλος ο κόσμος ή ο πλήσιος κόσμος τέλος πάντων μένει στα σπίτια του. Οπότε ρώτησα και εγώ στο Instagram τους φίλους μου και φίλες μας φυσικά τι κάνουν, ιδέες που μπορούν να κάνουν στο σπίτι τους ή κάποια πράγματα που μπορεί να απασχολήσει το χρόνο τους και όλα αυτά. Και μου άρεσαν πάρα πολλές ωραίες ιδέες, οπότε ήθελα και εγώ έτσι να τις μοιραστώ μαζί σας. Και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που μου έδωσε είναι ένα πρόγραμμα όπου το έχω στο κινητό, όπου θα σας το γράψω φυσικά γιατί δεν θυμάμαι τώρα πώς λένε το όμοιο, για να μην το πω και λάθος. Θα σας το γράψω και κάτω όλες τις πλατφόρμες για να μπορείτε να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ δερμικό και δημιουργικό. Ελπίζω να μας αφήσει ο καιρός να τα πούμε έτσι λίγο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Και ξεχάσαμε τι λέγαμε. Ωραία, και συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι τι έλεγα. Τι έλεγα. Έλεγα για το πρόγραμμα στο κινητό. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Ζωγραφίζεις. Αν σας αρέσει η ζωγραφική, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ιδιαίτερο πρόγραμμα που θα σε βοηθήσει στο να ζωγραφίζεις. Δεν είναι το ότι να κάνει ζωγραφιές, δηλαδή πως ένα ζωγράφος μπορεί να τα κάνει. Είναι έτοιμα σχέδια όπου εσύ θα ζωγραφίζεις με διάφορα χρώματα, υπάρχουν αριθμοί και όλα αυτά. Εμένα μου άρεσε, κάποιος δεν αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι το συγκεκριμένο σε κάνει να ερεμάς. Γενικά αυτά τα μαρτάλας και όλα αυτά είναι για αυτόν τον σκοπό, όπως διάβασα. Σου κάνει έτσι μια λίγο ψυχοθεραπεία και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, με αυτόν τον καιρό έχω μάθει φυσικά να σκέφτομαι λίγο πιο διαφορετικά, δηλαδή σε θέμα της δουλειάς μου. Νομίζω ότι ο κόσμος όλος έχει καθίσει να σκεφτεί, γιατί σίγουρα είναι λίγο πιο καθαρό το μυαλό μας αυτό. Όσο μυαλό και να μας έμεινε με αυτά όλα που ακούμε. Όμως, σίγουρα στη δουλειά μου νιώθω ότι θα με το ξεκίνημα ξανά ότι θα είμαι λίγο πιο ήρεμη, θα δω λίγο πιο πολλά διαφορετικά τα πράγματα και όλα αυτά. Σχετικά και με τους πελάτες μου, φυσικά εννοείται ευχαριστώ πάρα πολύ τους πελάτες μου και θα ήθελα και από εδώ να το πω, γιατί πραγματικά το ξέρω ότι και για αυτούς, γιατί κοπέλες τέλος πάντων
Οι συνάδελφοι που με ακολουθούν και με βλέπουν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε εκείνες, γιατί υπάρχουν και νυφούλες που μπορεί να κυρώσουν ραντεβού και όλα αυτά. Είμαστε δίπλα τους, εννοείται. Εμείς σίγουρα ότι δεν έχουν λείψει όλα τα ραντεβού, δεν θα κυρωθούν τα ραντεβού και όλα αυτά. Σίγουρα θα πάσει λίγο πιο μετά, εννοείται αυτό. Σχετικά με αυτά το θέμα με τη δουλειά μου, νομίζω εντάξει δεν σας αφορά και τόσο, ούτε θα θέλατε πιστεύω να μάθετε σε αυτό. Ακόμη ένα άλλο πράγμα που μου άρεσε, παρακολουθώ πάρα πολύ στο YouTube DIY και όλα αυτά, 5 Minute Craft και όλα αυτά τέλος πάντων, και γενικά έχω καταλάβει ότι είναι ένα από φυσικά, παιδιά η αλήθεια ασχολούμαι και με αυτό, δηλαδή κάνω κατασκευές και όλα αυτά. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μου να δείτε, θα σας τα βάλω και κάτω. Σίγουρα δεν κάνω όμως δηλαδή αρκετά μεγάλες κατασκευές, κάνω μικρές κατασκευές, είτε κάποιος που θα κάνει βαφτίσια ή γάμο, αλλά μικρά πράγματα, μικρές ποσότητες, όχι τεράστιες ποσότητες, μεγάλες ποσότητες. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ με αυτόν τον ελεύθερο χρόνο που έχω να κάνω και όλα αυτά. Επίσης έχω ανακαλύψει ότι και από όσο βλέπω έχουμε και οι πλήστες, είχαμε και τις ίδιες απόψεις και όλα αυτά, δηλαδή κάναμε συνήθως τα ίδια πράγματα και με άλλους που μου έχουν βάλει στο Instagram, είναι το ότι βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μαγειρική. Θεωρώ ότι έχουμε γίνει όλοι σεφ. Δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ίσως μπορεί να πειραζόμαστε και από το τριπαιχνίδι και όλα αυτά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό και αν μας αρέσει, γιατί όχι. Σίγουρα ότι το μετά θα καταλάβουμε τι θα γίνει. Ήδη εγώ άρχισα και μεγαλώνω. Όπως εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Αυτός είναι ο τρόπος που θα μειώσουμε λίγο την ώρα μας να μην είναι και τόσο πάρα πολύ βαριά. Στα εισαγωγικά. Ακόμη εννοείται ότι υπάρχει και αυτό το Netflix. Αυτό το Netflix, παιδιά, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ωραία προγράμματα που υπάρχουν στην τηλεόραση. Όσοι δεν το έχετε, είναι ωραία να το κατεβάσετε, δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό. Όσοι κρατάνε, πληρώνω 9 ευρώ, κάπως εκεί, νομίζω 10, δεν θυμάμαι. Το μήνα υπάρχουν και πιο μικρά πακέτα φυσικά, όπου μπορείς να παρακολουθήσεις διάφορες ταινίες, ειδικά όταν είσαι λάτρης και σου αρέσουν πάρα πολύ ταινίες, μπορεί να το κάνεις. Εγώ, η αλήθεια, δεν είμαι και τόσο λάτρης των ταινιών, δηλαδή δεν θα κάτσω να δω κάθε μέρα ταινία. Γιατί το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα τη δω, απλώς η ταινία θα με δει εμένα, θα κοιμηθώ. Οπότε εντάξει, όμως αυτόν τον καιρό βλέπω πάρα πολλές ταινίες με τον Γιώργο. Κάποτε μας βλέπουν οι ταινίες, κάποτε τις βλέπουμε εμείς, τέλος πάντων η τηλεόραση ακούεται, παίζει, οπότε υπάρχει και ένας όρυβος και υπάρχει και αυτός ο χρόνος. Έχει βγει το La Casa, νομίζω όλος ο κόσμος το έχει δει, αν δεν το δείτε παιδιά να το δείτε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, φυσικά καθένας δική του γνώμη. Όπως θεωρεί το κάθε γούστο του στα έργα του και όλα αυτά. Θα ήθελα, δεν θα πω τι έχει γίνει στο La Casa, γιατί εγώ το έχω δει, υπάρχει κάποιος που δεν το έχει δει φυσικά. Συγκεκριμένα μένα, γιατί με ρωτήσατε γι' αυτό. Εντάξει, δεν έχω ξετρελαθεί η αλήθεια, δεν θα πω όμως ότι δεν μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ, όμως περίμενα κάτι διαφορετικό. Σίγουρα νιώθω ότι θα υπάρξει, πιστεύω ότι θα υπάρξει επέκτηση σεζόν. Όμως δεν είμαι και σίγουρη, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν θα υπάρξει, κάποιοι λένε ότι θα υπάρξει, ανάλογα και με τους οποίους, κάποιοι έχουν κλείσει συμβόλαια, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακόμη τι θα γίνει. Τέλος πάντων, αυτά. Βλέπω αρκετά το MasterChef, γιατί μου αρέσει γενικά το MasterChef. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα που σου κάνει έτσι λίγο. Σε βοηθάει, θυμίζει, σε μαθαίνει, ειδικά όταν σου αρέσει και η μαγειρική και όλα αυτά. Είναι ωραίο πρόγραμμα, από όταν μας και μόνο και αυτές τις μέρες. Τώρα είναι λίγο δύσκολο που είναι έτσι λίγο Δευτέρα την Τετάρτη, όπως εντάξει παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλά και αυτοί οι άνθρωποι, οπότε θέλουν και αυτοί να προστατευτούν και όλα αυτά, είναι πολύ λογικό αυτό. Και μπράβο τους που μας γεμίζουν τις ώρες μας με αυτά. Αυτά παιδιά, δεν ξέρω, δεν κάνω κάτι. Εννοείται ότι εντάξει έχουμε γίνει όλοι, καθαρίσαμε όλο το σπίτι, από γωνιάς και όλα αυτά. Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο. Αν έχετε και εσείς κάποιες ιδέες, φυσικά που μπορείτε να μου στείλετε, εννοείται παιδιά. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Τι θέλετε να βλέπετε στα βίντεο μου, ιδέες, και αν θέλετε, εννοείται να έρθετε και εδώ να σας γνωρίσουμε και όλα αυτά. Με μεγάλη μου χαρά, εννοείται να σας γνωρίσω και ευχαριστώ για αυτό που και αν με δείτε θα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχαριστώ πολύ. Αυτά παιδιά, θα ήθελα όμως έτσι πριν να κλείσω, θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς στο YouTube, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, αυτόν τον καιρό κάθε Παρασκευή, η ώρα 7, κάνω live όπου δείχνω διάφορα μακιγιάς, είτε tips, μιλάμε με εσάς, βάζω και στο live μου και μία από εσάς, έναν από εσάς εννοείται,
να μιλήσουμε είτε για το μακιγιάζ ή διάφορα tips, ακόμα και εσείς μπορεί να μας δείξετε, γιατί εννοείται παιδιά ότι δεν σημαίνει ότι το μακιγιάζ έγινε εδώ και εσείς γνωρίζετε κάτι παραπάνω και από εμάς, είναι πάρα πολύ λογικό. Και δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίες για να μπείτε στο live. Υπάρχουν και άτομα που μπορεί να μην είναι επαγγελματίες, όμως να θέλουν να μπουν και στο live, εννοείται με χαρά μου να μιλήσουμε και στο live. Τα λοιπόν παιδιά, αυτά ήταν, να προσέχετε, πάνω απ' όλα εννοείται ασφάλεια, μένουμε σπίτι και ό,τι και να γίνει μην ξεχνάτε πάντα το χαμογέλο σας. Φιλάκια πολύ, γεια σας, θα τα πούμε από εβδομάδας με ένα μικρό vlog. Γεια σας!